Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Έχω τη χαρά και τη τιμή στο Ματιέστα Sport σήμερα να φιλοξενώ τον προπονητή της Χαραυγής, Χάρη Σαμαρά. Coach, σήμερα η ομάδα ιτήθηκε, όμως αυτό που είδαμε εμείς ήταν ότι παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, είχατε την ατυχία τη δεύτερη αγωνιστική να παίζετε με το, ουσιαστικά με ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το παιχνίδι, πώς είδες εσύ με τα δικά σου μάτια το παιχνίδι. Καταρχήν, καλησπέρα. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν σε όλες τις ομάδες καλή χρονιά και σε όλους τους παράγοντες υγεία και σε όλους τους ποδοσφαιριστές για να μην έχουν τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, δεν ήταν μόνο το σημερινό παιχνίδι που για μας ήταν δύσκολο. Παίζαμε απέναντι σε φαβορί. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι που μας έτυχε να παίξουμε μέσα στην Πελωμαϊδά από το Ερδαϊκό. Είχαμε μια δύσκολη κλήρωση. Βγάλαμε το δύσκολο πρόγραμμα δυστυχώς για εμάς, χωρίς να πάρουμε κάποιο βαθμό μέσα από αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στην ουσία, το πρωτάθλημα για μας ξεκινάει από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας δύο εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια με ομάδες που θέλουμε να πάρουμε βαθμούς και ευελπιστούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για μας στην ουσία από την άλλη αγωνιστική. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Φέτος ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει μια καινούργια προσπάθεια. Υπάρχουν νέες φιλοδοξίες, νέα όνειρα τόσο για σένα ως προπονητή όσο και για την ομάδα. Θέλω να μου πεις, ο κόσμος συμπαρίσταται, είναι κοντά στην ομάδα τις δύο πρώτες αυτές αγωνιστικές? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης για το ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, εννοείται πως η διοίκηση είναι καινούρια, ο προπονητής, εγώ είμαι καινούριος, είναι δύσκολο από την αρχή να περάσω τη φιλοσοφία μου στα παιδιά. Σιγά σιγά όμως κάποια κομμάτια σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού βγαίνουν. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε μπροστά μας είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας πιο ολοκληρωτικά σωστό στα δικά μου μάτια και από εκεί και πέρα οι βαθμοί θα έρθουν. Όσον αφορά το εξαγωνιστικό κομμάτι για τη συμπαράσταση του κόσμου, εννοείται πως ο κόσμος βοηθάει και το χωριό βοηθάει, αλλά δεν πάβει να είναι να θέλουμε κι άλλο προσπάθεια. Αυτό δεν το συζητάμε, κι άλλο βοήθεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ό,τι επιθυμείτε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την για το Ματιέστα Σπορ από το γήπεδο Χαραυγής, Παύλος Καλαμγερίδης.